Σε αυτό το βίντεο σοβαρεύω. Δεν γίνεται, παιδιά. Πρέπει να μάθεις την αλήθεια. Πρέπει να σου πω όλη την αλήθεια για σένα και τον εαυτό σου, όπως έκατσα και στρώθηκα και έστρωσα τον. Να τη μάθω κι εγώ και να την κάνω κι εγώ επάνω μου, έτσι. Γι' αυτό και πέτυχε όλα τα αποτελέσματα που ήθελα στη ζωή μου. Άκου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία κατάσταση στη γη που ήρθε πάρα πολύ ωραία για να μας βάλει σε ένα τρελό, μία τρελή αλλαγή νοητικού επίπεδου και μία τρελή αλλαγή πολιτισμικού συστήματος. Οκ, okay, ναι, ήρθε ένας, μην πω τη λέξη πασαρίστηκε τώρα και με σβήσουν, έτσι. Ιός, που είναι το απόλυτα συνηθισμένο για να θες να ελέγξεις τις μάζες, ήρθε ένας ιός εκεί πέρα, πάρα πολύ ωραία. Μας κλείσανε και μερικές καραντίνες για να πούμε θέλω έξω, θέλω έξω, θέλω έξω και μετά σου λέει θέλεις έξω να εμβολιάσου. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Όλος ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Συναντάω ζευγάρια και μου στέλνουν μηνύματα και ζευγάρια τα οποία είναι ακόμα και αυτά διασπασμένα μεταξύ τους. Έτσι, είναι διασπασμένα ενώ αγαπιούνται, είναι διασπασμένα λόγω ιδεολογιών πλέον σε αυτή την κατάσταση. Κοίταξε τώρα τι έχει συμβεί, έτσι. Λοιπόν, δεν με νοιάζει αυτό εμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, καταλαβαίνω ότι για μία σεζόν, μία περίοδο μπορεί να υπάρχει μία πτώση, μία, γιατί δεν μπορώ να ακούω συνέχεια ότι ας πούμε πω άκου τι γίνεται, έχω πάθει σοκ, δεν βλέπω. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μπορώ να νοήσω ότι ήρθε μία κατάσταση, όσο καλά σερβιρισμένη και να είναι, και να μου μπλοκάρει τη συνέχεια της ζωής μου. Απαγορεύεται. Δεν το επιτρέπω. Δεν μπορεί, δεν έχει δικαίωμα καμία κατάσταση να σου μπλοκάρει το στόχο. Του στόχου στη συνέχεια τη ζωή σου. Δεν μπορεί μια κατάσταση να σε ρίξει να γίνεις λαπάς σε ένα καναπέ και εξωτερικά και εσωτερικά. Να είσαι ένας γλιτσολαπάς ο οποίος αφήνεις το σώμα σου να χαλαρώσει και να γίνει τόσο και απ' την άλλη. Με συγχωρείς που το λέω, έτσι, συγγνώμη. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε, ρε παιδί. Πρέπει να σε ξυπνήσω. Γι' αυτό το λέω αυτό. Ούτε ένας λαπάς εδώ, σας παρακαλώ, να βγω έξω και ό,τι θέλετε. Έτσι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ήρθε μια κατάσταση να με κάνει λιποτάχτη ζωής. Αυτό δεν γίνεται. Εγώ θέλω να είμαι ήρωας, ρε φίλε. Και ας είμαι μόνος μου. Δεν γίνεται. Άκου λοιπόν. Ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που έχει επιβιώσει στις χειρότερες συνθήκες του περιβάλλοντος μέχρι σήμερα. Είμαστε αδύναμοι, δεν έχουμε ούτε δόντια, ούτε είμαστε φυσική κυνηγή, ήμασταν θυράματα ζώων κυνηγών. Ήμασταν ανίσχυροι σε αντίξωες περιβαλλοντικές καταστάσεις και όμως λόγω του καταπληκτικού εγκεφάλου που έχουμε, ο οποίος είναι ό,τι πιο τέλειο μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν, έχουμε κατορθώσει να προσαρμοζόμαστε, να βρίσκουμε τον τρόπο και να επεκτηνόμαστε, να εξελισσόμαστε, να φεύγουμε. Οκ, okay, υπήρχαν συστήματα που κάνανε κοιλιά. Μετά την κοιλιά επήλθε όμως άνοδος. Είμαστε στην καλύτερη σεζόν εξέλιξης αυτή τη στιγμή. Έχεις μόνο δύο επιλογές. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να κλατάρει. Δεν έχεις δικαίωμα να αφήσεις τον εαυτό σου να κλατάρει. Δεν έχεις δικαίωμα να ατιμάσεις την ανθρώπινη έννοια, την έννοια της ανθρώπινης οντότητας. Πάλι συγγνώμη σου ζητάω για αυτό, έτσι. Δεν έχω ξαναμιλήσει έτσι σε κάμερα, αλλά πολλές φορές φτάνει σε μερικά σημεία. Α, έτσι. Δηλαδή, σε παρακαλώ, άκου το, μη με παρεξηγήσεις που στο λέω. Εγώ, για να πετύχω πράγματα, με βρίζω πολλές φορές μπροστά στον καθρέφτη όσο κανείς. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου λέω για να ξυπνήσω. Μετά όμως με αρχίζω στους επένους για να μην μου γυρίσει μπούμεραγκ. Γιατί ο εγκέφαλος παίρνει εντολή ανάλογα το τι του λέω και το τι αισθάνομαι όταν το λέω. Γυρίζω λοιπόν εντολή. Άκου λοιπόν, δεν ταχώνω αυτή τη στιγμή. Ξυπνάω, προσπαθώ να ξυπνήσω. Έχεις δύο επιλογές. Ή θα προσαρμοστείς τη νέα κατάσταση και θα συνεχίσεις να πετυχαίνεις στόχους στη ζωή σου, ή θα καταλήξεις με αντικαταθλιπτικά σε έναν καναπέ 400 κιλά.
δεν γίνεται, δεν υπάρχει τρίτη εναλλακτική. Μία από τις δύο. Αν νομίζεις ότι μπορείς να βαδίσεις σε μία ενδιάμεση εναλλακτική, θα σε οδηγήσει σε μία από τις δύο ανάλογα τι έχεις μέσα σου σαν πεποίθηση μεγαλύτερο. Τον ήρωα ή τον λιποτάκτη. Αυτό είναι. Και ας σου ρίξω και ένα γέλιο για να μην νομίζεις ότι τα λέω έτσι. Δεν τα λέω ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις πως τα λέω. Έχεις λοιπόν αυτά. Τι θα κάνεις, πες μου τι θα κάνεις. Οκ. Okay. Θα επιτρέψεις δηλαδή σε αυτή την κατάσταση να σε χαλαρώσει τόσο και να αρχίσεις. Πότε, επιτέλους, εσύ που δεν το έχεις κάνει ακόμα, θα πάρεις αυτή την ηρωική, γιατί είναι ηρωική η απόφαση να την πάρεις και ξέρεις γιατί είναι ηρωική. Γιατί έχεις να σπάσεις 500 εκατομμύρια κωδικούς του εγκεφάλου που σε οδηγούν στο να κάτσεις έτσι. Άρα λοιπόν για να πάρεις αυτή την απόφαση είναι κάτι το ηρωικό. Θες να βγάλεις σπάθα από τη θήκη ή θες να την έχεις εκεί να σκουριάσεις και να μην μπορεί να βγει μετά. Τι θες. Θες να έχεις μια χαμένη δηλαδή ζωή. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν ασχολείσαι με όλα αυτά ότι η ζωή σου πώς θα είναι το μέλλον. Πες μου σε 5 χρόνια από σήμερα. Τι μέλλον θα έχεις. Έτσι θα πάει η ζωή σου. Δηλαδή θα γεράσεις έτσι. Αν δεν αλλάξει αυτό. Γιατί δεν θα αλλάξει αυτό. Sorry. Τι θα γίνει. Έτσι. Δεν ανήκει στην ανθρώπινη οντότητα που προσαρμόζεται και αναδημιουργείται και εξελίσσεται. Πάρε λοιπόν τη ζωή σου στα χέρια σου. Σε παρακαλώ, πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου. Δεν μπορείς να το κάνεις εσύ. Έλα να το κάνουμε μαζί. Και εδώ και σωματικά. Αν θέλεις, άσου, δεν κάνω διαφήμιση ρε παιδί μου. Αν θες, έλα, αν θες μην έρχεσαι. Αλλά σου λέω, θες να χάσεις κιλά και δεν ξέρεις, έχεις τρελαθεί. Έλα εδώ, να στο κάνω εγώ. Μια χαρά. Α, δες, μπες να δεις πώς χάνουμε. Θέλεις, ας πούμε, να. Εδώ πέρα είναι διαλυμένο, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Έλα εδώ μαζί να το κάνουμε, σε πάρα το χέρι να πάμε να διορθωθείς. Να φιξάρουμε τα πάντα μέσα σου. Τι τα έχουμε τα γαλόνια, τι τα έχουμε τα πτυχία εξάλλου. Στο λέω γιατί μόνο σου δεν θα μπορέ. Δεν δες εμένα, πήγαινε αλλού. Όπου νομίζεις. Μόνο σου όμως δεν μπορείς να το κάνεις, πίστεψέ με. Α, κάτω, δοκίμασέ το, πόσα χρόνια. Θα σε κάνει χειρότερα, θα σε επιβαρύνει. Δεν έχεις κουράγιο να το κάνεις, ούτε τη γνώση να το κάνεις. Καμιά φορά χρειάζεται μια επιθετικότητα, πάλι θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αλλιώς ρε παιδιά. Χρειάζεται ένα χέρι να σου πει, ξύπνα. Γιατί θα σε αγκιστρώσει, θα σου κόψει αυτή τη φλιαρία την ώρα εκείνη. Αυτό θα σου κόψει η φλιαρία του νου που σου λέει ξυπνάς, έχεις δει, όταν σοκάρεται ένα σου χρόνο σφαλιάρα να ξεαγκιστρωθεί από αυτό το πράγμα. Για να του μιλήσει, να ακούσει, δεν ακούει όσο είναι σε πανικό. Κλείνουν οι λειτουργίες της λογικής. Ανοίγει οι λειτουργίες επιβίωσης, μάχη ή φυγή. Αυτά. Κοίτα πώς θες να είναι η ζωή σου πια από εδώ και πέρα, γιατί πίστεψε μου η κατάσταση δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι ζέσταμα. Θυμήσου το. Αυτό είναι ζέσταμα. Πάμε για άλλη εποχή. Όποιος προσαρμοστεί και όποιος πεθάνει. Πού θες να νίκεις. Αυτά. Αν τυχόν και θελήσεις να έρθουμε σε επαφή, γιατί θες να γίνεις μεγάλος πάλι έτσι ήρωας, να τα. Έλα. Έχω συνδέσμους κάτω στην περιγραφή, στείλε να μιλήσουμε.